Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση των σωματείων και φορέων ενάντια στις χωματερές που σκορπάνε καρκίνο, ενάντια στην υποβάθμιση της ζωής χιλιάδων πολιτών που υποχρεώνονται να ζουν με τα σκουπίδια, ενάντια στους σχεδιασμούς και τους χειρισμούς της Περιφερειακής Αρχής και των συνοδοιπόρων της. Χαιρετίζουμε την απόφαση όλων όσων παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους και κινητοποιούνται για να βάλουν ένα τέλος, να βάλουν φραγμό στις αντιλαϊκές αποφάσεις κυβέρνησης και Περιφερειακής Αρχής. Πριν 15 μήνες ήμασταν πάλι εδώ και βροντοφωνάζαμε «Τέρμα πια στο έσχος της φυλής, όχι νέα εγκλήματα σε γραμματικό και λατομία της Αττικής, διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος του λαού». Όλο αυτό το διάστημα οι φορείς των περιοχών αυτών δεν σταμάτησαν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις. Τι έκαναν όμως κυβέρνηση και Περιφερειακή Αρχή όλο αυτό το καιρό? Μήπως πήραν κανένα μέτρο στην κατεύθυνση αυτή? Όχι. Μήπως τους απασχόλησε καθόλου πώς θα λύσουν το πρόβλημα που υπάρχει? Όχι. Μήπως έδωσαν σημασία στις αιτιολογημένες αιτιάσεις για την επιδημιολογική επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής, της Δυτικής Αττικής? Όχι. Το μόνο που έκαναν ήταν η προώθηση στα μουλοχτά αποφάσεων και μελετών που διαιωνίζουν το έσχος των χωματερέων, αποφάσεις που μοιράζουν λεφτά στους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς ομίλους. Έφτασε στο σημείο η Περιφερειακή Αρχή Πατούλη να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια ακόμα και αυτές τις παρατηρήσεις, τις αιτιάσεις του Υπουργείου Υγείας, το οποίο επέστρεψε την περιβαλλοντική μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της φυλής. Έφτασε στο σημείο να πετάει στα σκουπίδια τις μελέτες που μιλάνε για αύξηση των νεοπλασιών στην περιοχή. Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής χρησιμοποιεί τον ΕΣΝΑ σαν μαγαζί γωνία για να κάνει business, για να στείνει διαφόρων ειδών μηχανισμούς και ταυτόχρονα για να δικαιολογήσει και την εξαγγελία για το περιβόητο έτος ανακύκλωσης. Ο Πατούλης μοίρασε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μάλιστα μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σε τι λέτε, σε υπηρεσίες συμβούλου, για να οργανώσει τι, για να μπουν στα κτίρια της Περιφέρειας και του ΕΣΝΑ κουβαδάκια ανακύκλωσης. Αυτή ήταν η παρέμβασή του για την πρόθεση ανακύκλωσης. Έτσι εξάλλου αντιμετωπίζουν τα σκουπίδια. Σαν εργαλείο διοχέτευσης χρήματος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Μόνο αυτή η πλευρά τους νοιάζει. Κυβερνήσεις, δήμαρχοι και περιφερειάρχες δείχνουν τώρα χρόνια δείγματα γραφής για τις προθέσεις τους και για το υποκριτικό ενδιαφέρον τους για το λαό. Κάνουν ό,τι μπορούν για να λειτουργούν οι υπηρεσίες του κράτους και των ΟΤΑ στην κατεύθυνση στήριξης των αντιλαϊκών επιλογών τους, στήριξης των επιχειρηματικών σχεδιασμών για να μοιράζουν εκατομμύρια στο όνομα της ανάπτυξης. Κάνουν ό,τι μπορούν για να λειτουργούν υπηρεσίες με ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει συγχωροχάρτη στις ανθυγινές επιλογές τους, που ο άνθρωπος και το περιβάλλον αντιμετωπίζονται ως πηγή κερδοφορίας, που οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι κομμένες και ραμμένες στα σχέδιά τους, με κριτήρια που είναι μακριά από τις ανάγκες του λαού ή που ακόμα και όταν αυτά τίθενται παραβιάζονται, γιατί το κράτος τους και οι μηχανισμοί του δείχνουν την πλήρη και σκόπιμη ανικανότητά του να τα ελέγξουν και να παρέμβουν. Γι' αυτό εξάλλου δεν είναι για μας καθόλου τυχαίο ότι σε αυτό το κράτος της κυριαρχίας της αστικής τάξης, στις υπηρεσίες και στους μηχανισμούς του προσπαθούν να προωθούν σταθερά υπαλλήλους που σκύβουν το κεφάλι, που δεν αμφισβητούν τις επιλογές κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών. Μέσα από φανερούς και κρυφούς εργασιακούς εκφοβισμούς, μέσα από παρεμβάσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών, μέσα από τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης των ημετέρων. Είναι χαρακτηριστικά τα κάλπικα επιχειρήματα που εν προκειμένου κυκλοφορούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και που συγκαλύπτουν την ουσία και τις δυνατότητες επίλυσης. Λένε, τι να κάνουμε, κάπου πρέπει να πάνε και τα σκουπίδια. Και λένε, είναι αντικειμενικό βέβαια να μην τα θέλει κανείς δίπλα του. Τι μας λένε δηλαδή,
αποδέχονται ότι είναι φυσικό και αναμενόμενο να υπάρχουν προβλήματα και αντιδράσεις και ότι είναι ρεαλιστικό, όχι ότι είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο να επιλυθεί το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με σεβασμό στον άνθρωπο και τον περιβάλλον, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση σε αυτή την κατεύθυνση και όχι τη γνώση για ποια μέθοδο θα, με ποια μέθοδο θα βγουν περισσότερα κέρδη για τους επιχειρηματίες. Γι' αυτό οι επιλογές των εκάστοτε περιφερειακών αρχών και της σημερινής του Πατούλη για όλη τη διαχείριση των απορριμμάτων συνοδεύεται με αδιαφάνεια και αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Προσπαθούν να επιβάλλουν και σε αυτό το ζήτημα σιγή νεκροταφείου. Είναι η ίδια η στάση που προσπαθούν να επιβάλλουν γενικότερα στο κίνημα και στα σωματεία. Η απάντηση όμως των εργαζομένων είναι αυτή εδώ σήμερα. Απαιτούμε να σταματήσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες μας ως τροχονόμοι διάθεσης κεφαλαίων. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις, τα ΣΔΙΤ, απέναντι σε κάθε είδους εργολαβίες που κατακλείζουν τις υπηρεσίες περιφέρειας απέναντι στη λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δυναμώνουμε τις παρεμβάσεις μας για να λειτουργούν υπηρεσίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης των υποδομών, στην κατεύθυνση πρόληψης καταστροφικών φαινομένων, για να λειτουργούν υπηρεσίες μας σε όφελος του λαού. Πάρτε πίσω τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι συγχωροχάρτη στους σχεδιασμούς σας. Σταματήστε κάθε διαδικασία επέκτασης του ΧΙΤΑ και κάθε σχεδιασμό για δημιουργία εργοστασίων καύσης. Καλή δύναμη σε όλους!